σηκώ, ξυπνά, σηκώ. Είναι απαλό το κρεβάτι, αφήστε με να κοιμηθώ. Στο όνειρο μου βλέπω ένα κόσμο χωρίς ξυπνητήρια, λαχταριστό. Όλοι ξυπνήσαν, ο ήλιος πέφτει. Γεια σου Ρέβα, μας έφτιαξε στο κέφι. Αυτή είναι η κούπα σου. Ποιος πίνει καφέ, παιδιά, σε τέτοια κούπα? Επίσης πήρα την πιο μεγάλη που υπήρχε. Γιατί, αν ετοιμάσαι, κατάξει. Α, παίρνει και τη μάσκα. Γιατί άμα δεν πιω πάρα πολύ καφέ το πρωί, ναι, δεν ξυπνάω με τίποτα. Επίσης πρέπει να έχεις σχέση για να ξυπνάς έτσι. Σίγουρα, δεν πρέπει να μένεις μόνη σου. Να, Κωνσταντίνα, έχεις σχέση. Πιάσες. Δεν γίνεται. Σου πω εγώ πώς ξυπνάω μόνη μου. Λοιπόν, εγώ κοιμώ. Έτσι κοιμάσαι με τη ρόμπα? Όχι, βρε Κωνσταντίνα, περίμενε, θα σου πω. Η σχέση μου με τον Τζόνι έχει προχωρήσει κάπως. Όπως κάπως καλά. Όπως κατάλαβες. Και με έχει πάρει τηλέφωνο, τώρα κοιμόμουν εγώ με τις μάσκες μου. Δεν κοιμάστε μαζί? Ξεμαλιασμένη, όχι. Αυτό είναι το ρούχο που έβαλα, γιατί με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: έρχομαι από το σπίτι σου να σου φέρω πρωινό. Έβαλα κάτι πάνω μου. Ρομαντικός. Για να τον περιμένω. Α, οκ. Η μάσκα την είχες από πριν? Η μάσκα ήταν από πριν, απλά ήθελα να τη συνδυάσω. Ωραία μάσκα αυτή. Ευχαριστώ. Μπορώ να στη χαρίσω άμα θέλεις. Α, ευχαριστώ. Γιατί δεν με έδιωξες εχθές που έκανα την παρουσιάστρια. Είσαι πολύ καλή, ακόμη ψάριστη. Κάτσε κοντά στη γόνη Παρασκευή, θα πω και εσύ. Φέρ' τη μάσκα, τη δικιά μου είναι. Κυρίες μου, βαθμολογία. Κάτια. Μου αρέσει πάρα πολύ το... Καταρχάς το κόνσεπτ, εντάξει, πέθανα στο γέλιο. Κάτι απλό δεν ήταν τίποτα. Μου αρέσει το καλτσάκι που ξεπροβάλλει. Μου αρέσει η ρόμπα από πάνω, μου αρέσει το από μέσα. Αχ, κατάλαβα. Είσαι sick. Είμαι εγώ βασικά. Αν και θα μπορούσε και κάτι λίγο πιο sexy. Είπες είσαι εσύ, είσαι sick. Sick, sick, sick. Εγώ λέω, είμαι εγώ βασικά. Ευχαριστώ. Καλά, όχι για την εκπομπή. Εγώ θα μιλήσω τώρα για το... Η τσούχτρα που έγινε λαγουδάκι. Για τον κύριο Τζόνι που περιμένει. Θα μπορούσε και λίγο κάτι πιο έτσι σεξι να βάλει. Ναι, αλλά επειδή θα είμαστε μπορούσε εκπομπή... στο σπίτι μου, αλλά εδώ πέρα δεν γίνεται. Ναι, δεν κοπέλα. Γίνεται. Δεν γίνεται. Όχι. Εντάξει, χαριτωμένη πολύ. Ευχαριστώ. Χριστίνα μου. Εγώ θα ήθελα να μπλέξει λίγο τα χρώματα έστω, γιατί λίγο ταιριάζει το συνολάκι. Ναι. Αυτό. Δεν ήθελα. Θα ήθελα λίγο να φανεί αυτή η προσπάθεια. Ότι... Πού είπε ότι είναι ο Τζόνι τελικά? Ο Τζόνι που είναι, έρχεται σπίτι μου. Έρχεται σπίτι σου. Αυτό. Λίγο να τα, μπλέξει, να προτείνουμε ένα κάποιο στυλ ότι όταν θα έρχεται ο αυτό. Ναι. Να είμαστε λίγο πιο. Να το μπλέξουμε λίγο. Ετοιμοπόλεμε. Κατάλαβα. Ναι. Κατάλαβα. Τάνια. Καλά, το τραγούδι εγώ ξετρελάθηκα, δώσε μου παιχνίδια και τέτοια. Mm-hmm. Τις είπα και για τα κουνελάκια, γιατί πήγε και τα αγόρασε, εγώ έχω ένα σωρό στο σπίτι μου. Εντάξει, γενικότερα μου άρεσε έτσι αυτό το αστείο, ήταν πολύ αστείο και αυτά. Και εγώ θα ήθελα αυτό που λέει η Χριστίνα. Ρε παιδιά, όταν λέτε μου αρέσει και βλέπω δύο, δεν στέκει, πρέπει να μου αιτιολογήσει. Τάνια, γιατί αλήθεια σας το λέω, είναι... Δηλαδή, αν σου άρεσε πάρα πολύ, τι θα. Μου άρεσε το σκέψη, συγγνώμη, ότι ήταν πάρα άρεσε. Πολύ διασκεδαστικό. Αυτό πήγα να πω, ότι μου άρεσε πάρα πολύ, ήταν διασκεδαστικό. Ναι. Απλά θα ήθελα κι εγώ, αφού προτείνει κάτι και αφού το τόλμησε, να έκανε ένα mix and match, τουλάχιστον να βλέπαμε κάτι, σαν στυλ. Πιτζάμα να κάνω mix and match. Ναι, μια άλλη ρόμπα, ένα άλλο χρώμα. Γιατί ένα άλλο χρώμα. Σορτσάκι με ένα άλλο μπλουζάκι, κάτι τέτοιο, κατάλαβες? Okay. Αυτό. Τι άλλο? Δεν είναι set πάντως, αυτό το είχα σπίτι μου. Ναι. Η ρόμπα. Απλά μου ταιριάζαν τα χρώματα. Ναι. Εγώ τα φοράω τα ροζ σπίτι μου. Εντάξει. Οκ. Okay. Δεκτό. Αυτό να έκανε κάτι διαφορετικό. Ναι, μάλιστα. Πάμε στο μεσόωρο. Δεν έχει λίγο καφέ να μα βάλει. 2,5. Μάλιστα. Βικτωρία, να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ που έκανες τόσο κόπο σήμερα και βάλεις όλα αυτά τα ωραία ρούχα και έκανες layering και βλέπεις αυτό βάζεις 4. Εξήγησε μου. Γι' αυτό δεν με αφήσανε. Γι' αυτό σε ρωτάω, για να μας πεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνεις τέτοια ευκαιρία. Αυτό έλεγα πριν, ότι εγώ βρίσκομαι σπίτι και δεν δίνουμε ποτέ έτσι. Δίνουμε σαν ό,τι να είναι. Μπράβο. Πολύ άσχημα. Και αυτό για μένα είναι, μόνος του. Είναι μια πρόταση που πρέπει να βάζουμε ωραία πράγματα. Mm-hmm. Μια πολύ ωραία πιτζάμα. Και αυτή η κάλτσα είναι τέλεια. Και εγώ έκανα κόπο, δεν τα βρήκα και στο δρόμο. Από πάνω το.
που έχει συνδυάσει πάρα πολύ ωραία και είναι και sexy και είναι και elegant. Εγώ στο σπίτι μια φόρμα βάζω ένα t-shirt και... που έπρεπε να, πρέπει να δινόμαστε πιο όμορφα για τους άντρες μας, για τους... Αυτό ήθελα να ακούσω για να καταλάβω, ναι. Γιατί και εγώ μερικές φορές δεν καταλαβαίνω όπως εσείς. Λοιπόν, εγώ μιλάω. Ναι, ευχαριστώ. Πάντως δεν είναι για δύο. Μου, πάρα πολύ ωραία είσαι σήμερα. Από μένα ένα. Καλά, είδαμε και αυτά που με κολακεύουν τη βάζετε. Γιατί... το ίδιο κάνει. Δηλαδή γιατί... θα έρθουμε τις πιτζάμες μου να τελειώνουμε. Μπέτι. Εύα. Ναι. Καταρχάς δεν θεωρώ styling αυτό που έκανες. Το μόνο styling που βλέπω είναι η κάλτσα. Τίποτε άλλο. Το άλλο είναι σαν να το βλέπω σε μια βιτρίνα, ναι, εμπορικού καταστήματος που πουλάει πιτζάμες, λιντζερί και σουξουμούξου μανταλάκια. Με το σετάκι, το παντοφλάκι, το σετάκι, το τέτοιο. Δεν βλέπω κανένα styling. Αφού ήθελες λοιπόν να έρθεις ντυμένη Sleeping Beauty, έπρεπε να κάνεις styling. Φόρε ένα μάξι νεκλιζέ σατέν και βάλε ένα pullover και σουρωτές φλεκτές κάτσες. Κάντο editorial περιοδικού. Pullover μέσα στο σπίτι. Θα σκάσω καλέ. Για όλα όμως έχετε μια απάντηση, είναι φοβερό. Εντάξει, okay. Άκου, Εύα, εδώ είναι διαγωνισμός. Ναι. Αυτό δεν παίρνει καν μέρος στο διαγωνισμό. Δεν παίρνει. Όχι. Εντάξει. Αυτό είναι σετάκι στη βιτρίνα που το είδαμε. Δεν το έκανε και πέρσι η Ιωάννα η Τούνη. Το έκανε λίγο πιο ωραίο, αλλά γελάσαμε πέρσι. Κατάλαβες. Okay. Λοιπόν, αφού ήθελες να το κάνεις, βάλε. Είναι πολύ μόδα να φοράμε τα νεγκλιζέ με πλεκτά. Βάλε λοιπόν ένα ωραίο σατέν νεγκλιζέ μάξι με ταξωτό. Φόρα και ένα ωραίο χοντρό πουλόβερ. Βάλε και σουρωτές κάλτσες πλεκτές και κάντο μόδα. Όπως θα βλέπα σε ένα editorial περιοδικού. Ο περισσότερος κόσμος μες στο σπίτι φοράει κάτι παλιές φόρμες. Άσε τι φοράει ο κόσμος. Εδώ είναι το My Style Rocks. Ναι. Θέλουμε να δούμε στυλ, προτάσεις. Αυτό είναι βιτρίνα καταστήματος. Εσωρούχο. Βιτρίνα, έτοιμο. Δεν έκανες κανένα στάλι. Ταιριάζει τέλεια η ρόμπα με το από μέσα, έχει το ίδιο χρωματισμό. Ναι, εγώ τα ταιριάξα γιατί μου άρεσαν έτσι. Αλλά... δεν είναι όμως πρόταση. Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Δηλαδή, αφού μπήκες στη διαδικασία να το κάνεις, ναι, και σκέφτηκες αυτό το πράγμα, ναι, που το έκανε πέρυσι και άλλη κοπέλα από ό,τι ακούω. Καλά, η άλλη κοπέλα μπορεί να το έκανε... εντάξει. Δεν υπάρχει παρθενογέννηση στα κόνσεπτ. Σκεφτείτε αυτό που λέτε λίγο τώρα... παραπέρα. Κάνε κάτι άλλο. Ναι. Δημένη να πάω στα σκι. Δεν όχι, ξέρω, γιατί ξέρεις τι απορώ. Ότι... δεν ξέρω ποια κοπέλα έχουμε λέτε, μια διαδικασία, αλλά... έχουμε μπει σε μια διαδικασία μιας διαρκούς αφισβήτησης από την Εύα και κάποιες φορές, ας πούμε, που είχαμε και μια κουβέντα προχθές, νιώθει αδικημένη. Νιώθει αδικημένη. Όχι, έχει σκεφτεί ότι αυτό που παρουσιάζει... δεν θα το συζητήσουμε, θα πω τη γνώμη μου και θα το βάλω μια τελεία, γιατί εσύ τη γνώμη σου τη φοράς. Τι λοιπόν... εννοείτε δεν θέλετε να το συζητήσετε, μοναρχία έχουμε. Από τη στιγμή που μου λέτε, επαναφέρεστε στο... προχθεσινό γεγονός. Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Γεια σας. Λοιπόν, ακούστε συζητάω, να σας πω. Δεν, λέμε, δεν έβρισα κανένα. Εμάς μας φέρνουν εδώ να λέμε τη γνώμη μας. Εντάξει. Το καταλαβαίνω. Πάμε να πούμε τη γνώμη αλλά μας, αλλά δεν τη δέχεστε. Όλη την αυστηρότητα που έχετε πάνω μου. Εύα. Κάνω ένα εμφάνταστο κόνσεπτ. Είναι ευχάριστο και χαρούμενο. Το εμφάνταστο ξέρεις ποιο θα ήταν. Ναι. Να κάνεις πολύ ωραίο styling, να φέρεις εδώ μια ωραία φλοκάτη άλλο με μαξιλάρες. Άλλο για το styling, δεν είπα όχι. Μπορεί να έχει μα δίκιο. Όχι μου είπες. Μου είπες εγώ προσπάθησα. Έκανα στυλ. Φυσικά σου λέω, Εύα μου, αυτό είναι βιτρίνα καταστήματος που μα πουλάει νυχτικά. Είναι δικά μου και έχω αγοράσει κάποια πράγματα και τα δεν σου πω ότι το πήρες από τη βιτρίνα. Όχι. Αυτό που βλέπω είναι μια βιτρίνα. Και επειδή είμαστε αυστηροί απέναντί σου, έκανε σήμερα αυτό το outfit, Εύα. Όχι, σήμερα έτσι το σκέφτηκα, μπορεί να μην βγήκε. Ήθελα να κάνω. Δηλαδή. Κάτι... εντάξει, οκ, okay, δεκτό. Ένα για σήμερα. Θεωρώ ότι είστε αυστηροί απέναντί μου. Εντάξει, αυτό να σου πω κάτι. Λοιπόν, ήμασταν πάρα πολύ αυστηροί με την Τάνια από την πρώτη μέρα. Τι σχέση έχει αυτό. Η Τάνια, λοιπόν, με χαμόγελο, καθημερινά, ενώ αντιμετώπιζε εγώ, την. Εσύ είσαι με γκρίνια. Και η γκρίνια δεν είναι στυλ. Με γκρίνια εγώ. Είσαι με πάρα πολύ γκρίνια. Είσαι με γκρίνια, είσαι με μούτρα, είσαι συνέχεια. Εγώ είμαι με μούτρα. Βέβαια είσαι με μούτρα. Τώρα, μα είναι δυνατόν. Και άλλες, δηλαδή... όχι μόνο εσύ. Δηλαδή, όταν λέμε. Έχεις μούτρα, και έρχεσαι και σήμερα και λες ότι ξέρετε κάτι. Εμένα μου λένε οι φίλοι μου ότι με μεθοδολογείτε και με αδικείτε. Αυτό είναι από ψέματα. Και κάνουμε αυτό και προσπαθώ εκείνο και εσείς με αδικείτε και εσείς καλά, με αδικείτε. Εντάξει, δεν το έχει πει κανένας αυτό το πράγμα όμως από τα υπόλοιπα κορίτσια. Δεν ήρθε καμία να πει ότι ξέρετε κάτι με αδικείτε. Γιατί βάλετε σε αυτή αυτό και. Έχεις έρθει με μούτρα και κάνεις κάτι το οποίο είναι χαριτωμένο. Πας να κάνεις κάτι χαριτωμένο και αμέσως με τους πλέον ξέρεις κάτι. Αυτό δεν περνάει. Έξαλλη. Δεν περνάει έτσι. Δεν έγινα έξαλλη. Εμπά, σου λέω να βάλεις το πλέον το κομμάτι. Μα μέσα ο άλλος έφυγε, πλάκα μου κάνεις τώρα. Και επειδή έφυγε αυτό αφορά τον άνθρωπο. Προφανώς όμως τα πηγαίνεις στο όριο.
Και δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα που κάνει. Γιατί αδικείς τον εαυτό σου. Και εγώ δεν μπορώ να ξανακούσω από καμιά σας όταν λέει μία άλλη συμπαίκτρια ή εμείς, ξέρεις αυτό το καλσόν δεν ήταν ωραίο ή αυτό. Δεν βρήκα άλλο. Δεν με νοιάζει όμως στην τελική. Εντάξει, ναι, αυτό. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Θα πρέπει να δεχτείς ότι δεν είναι ωραίο. Καταλαβαίνω και σου μιλάω πολύ ειλικρινά και πολύ ευγενικά τι θες να πεις σήμερα με αυτό το look. Διότι φοράς αστείες παντόφλες. Τι θα φορούσα μέσα στο σπίτι. Φοράς αστείες παντόφλες. Ναι. Με καλτσάκια που δεν φοράει κανείς προφανώς μέσα στο σπίτι του. Εγώ αυτή αυτό την εικόνα. Αυτό είναι το styling όμως που έκανε. Το οποίο έχει ένα styling με μία κούπα που είναι. Δεν φοράει κανένας μέσα στο σπίτι του τα καλτσάκια, ενώ το pullover το φοράει μέσα στο σπίτι του. Okay, εντάξει, άρα λοιπόν. Ναι, όταν κρύζεσαι, σηκώνεσαι από το κρεβάτι, από το πάπλωμα, π.χ. βάζεις ένα πλώμα. Εύα, έχεις μία απάντηση για όλα. Επειδή κάνω αυτή τη δουλειά πάνω από 25 χρόνια, δεν θα στείναμε ένα τέτοιο outfit για να δείξουμε εσώρουχα στο περιοδικά, σε site, σε οτιδήποτε εμείς είναι. Εμείς είμαστε real life, δεν είμαστε. Επειδή λοιπόν ωραία, είναι real life, δεν το έχω δει πουθενά αυτό. Μην αγχώνεις τον διατροφή που σου δίνουμε. Εντάξει. Εμείς σου λέμε τι μπορείς να κάνεις και εσύ εκεί απαντάμε. Δεν το κατανοώ. Πάμε να δούμε το σύνολο της Εύας, γιατί αυτή η συζήτηση θεωρώ ότι δεν θα... Δεν τελειώνει πουθενά. Έχει φύγει ο Στέλιος.